Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο Oxygen Not Included. Είμαστε εδώ με τα 4 άτομα. Έχουμε δώσει σε όλους καπελάκια, έχουν ανεβάσει skills. Στο προηγούμενο επεισόδιο φτιάξαμε και την πρώτη μας φάρμα για να μπορούμε να έχουμε φαγητό σιγά σιγά, γιατί θα έχουμε προβλήματα εάν δεν γίνει αυτό. Θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στον Geo Mug, ο οποίος μόλις ήρθε, είναι πάρα πολύ καλός στο να τρέχει και πρέπει να του δώσουμε ένα skill. Έχει ένα skill που μπορεί να πάρει, είναι καλός στο athletics, τρέχει πολύ γρήγορα, οπότε δεν έχει κάτι καλό που μπορεί να πει ότι του αρέσει να το κάνει. Νομίζω ότι το καλύτερο πράγμα που έχουμε να του δώσουμε είναι το Improved Carrying 1. Είναι καλό στο να κάνει supply, δηλαδή έχει συν 2 strength και χωράει συν 400 κιλά πάνω του. Μπορεί να κουβαλάει πράγματα και θα τρέχει από εδώ και από εκεί, βυζίνει πολύ γρήγορα. Μπορεί να πάρει καπέλο γι' αυτό, ναι, εννοείται. Είναι αυτό το καπελάκι, θα το δούμε και στην πράξη. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τι θα γίνει. Ορίστε, ήρθε εδώ να το πάρει το καπέλο. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω που πάνε. Και βάλε το καπέλο σου, αγόρι μου, και ξεκίνα τη δουλειά σου. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Και όλα όντως πήγανε πάρα πολύ καλά. Και ξεκινάει σιγά σιγά να μαζεύει. Πήρε sandstone για να πάει να κάνει τι. Θέλει κάτι να κάνει. Πάντως είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Και λέει μπράβο σας, θα σκάψεις. Παίρνει πράγματα, σηκώνει πράγματα, δεν ξέρω, και έπεσε. Ωραία, και ξεκινάει σιγά σιγά να σκάβει. Βλέπετε εδώ, επειδή έχει sandstone, η άμμος πέφτει προς τα κάτω. Εδώ έπεσε κάτω, πρέπει να την ξανασκάψουμε. Και κάτι που σκέφτηκα όσο προχωράει το πράγμα, έχουμε βάλει τη Μαριέτα να κάνει research. Αν θυμάστε, θέλουμε να κάνουμε συγκεκριμένα, να φτάσουμε στο advanced research και να κάνουμε supercomputer. Αλλά και πριν από αυτό, θέλω πάρα πολύ να ξεκλειδώσουμε αυτά εδώ τα κομμάτια. Αυτά ανεβάζουν το decor της βάσης μας. Γιατί θέλω decor, θα ρωτήσετε τώρα. Εάν πάμε στο overlay που δείχνει το decor εδώ πάνω, θα δείτε ότι η βάση μας είναι κατακόκκινη. Negative decor, το οποίο χαλάει το ηθικό των παικτών μας. Όπου έχει πράσινο, φτιάχνεται. Εν τω μεταξύ θέλουμε, αν πας πάνω σου λέει τι χαλάει το decor. Βλέπετε κάτι κόκκινα κάτω-κάτω και κάτι πράσινα. Αυτό ανεβάζει decor, αυτά εδώ ρίχνουν το decor. Είναι τα σκουπίδια που έχει το πάτωμα κάτω. Οπότε σίγουρα πρέπει να φτιάξουμε storage box και να γίνει ένα συγγύρισμα εδώ στη βάση σιγά σιγά. Και νομίζω για να γίνει το συγγύρισμα πρέπει να γίνει αυτή εδώ η γραμμή, αν δεν κάνω λάθος, γιατί τα storage κρατάνε τόσο. Να ξεκινήσουμε έτσι. Θα βάλω αυτά τα storage για αρχή. Αφήνω για κάποια κενά, θα δείτε γιατί. Λέω να τα αφήσω έτσι. Εδώ θα μπουν κάποια storage. Ωραία, ξεχνάω κάτι, εδώ πέρα σκάβουν τα τελευταία και εδώ κάτω θέλω να φτιάξω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έχω κάνει ήδη κάποια σχέδια για το πώς θα αρχίσουμε να κάνουμε μια μεγάλη πισίνα. Θα ξεκινάει από εδώ καταρχήν, για να κατέβουμε προς τα κάτω. Θέλω να σκαφτεί αυτό εδώ το σημείο. Υπάρχει κάπου μικρόβιο? Όχι. Υπάρχει κάπου ζέστη? Όχι. Και θα έρθουμε εδώ πέρα και σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε δρόμο και να φέρουμε αυτό το νερό να έρθει προς τα δω μαζί με αυτό το νερό και να γίνει μια τεράστια πισίνη εδώ κάτω με νεράκι. Για να δούμε αν θα το καταφέρουμε σιγά σιγά να τα φτιάξουμε ένα-ένα. Το αφήνω λίγο να τρέχει το παιχνίδι, να προχωρήσει. Λοιπόν, μέσα εδώ που φτιάχνουμε αυτά τα πραγματάκια πρέπει να επιλέξουμε τι θα μπει. Α, επίσης, σκέφτομαι ότι πρέπει κάπου να βάλουμε το φαγητό μας. Το φαγητό σαπίζει εδώ πέρα, καθώς κάθεται. Έχει μέσα κάποια πράγματα. Αν δείτε, έχει nutrient bar και macroot. Αυτά, όπως γράφει εδώ πάνω στο ration box, δεν είναι μέσα σε ψυγείο. Σαπίζουνε αρκετά γρήγορα. Για να μην σαπίσει, πρέπει να φτιάξει ψυγείο που θα διατηρεί κρύα θερμοκρασία ή πρέπει να φτιάξει ένα δωμάτιο στο οποίο θα είναι γεμάτο διοξείδιο του άνθρακα, όπου τα μικρόβια δεν μπορούν να ζουν εκεί πέρα, οπότε δεν θα χαλάει το φαγητό. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα δοκιμάσω να φτιάξω εδώ πέρα ένα μικρό, ας πούμε, μέρος στο οποίο θα μαζεύεται το διοξείδιο του άνθρακα πιο άνετα. Όπως βλέπετε εδώ μια τουαλέτα έχει γεμίσει ήδη, θέλουμε να δούμε κάποιον να το φτιάχνει. Έχω δώσει, ναι, είναι priority κάποιος να αδειάζει την τουαλέτα. Πηγαίνετε αδειάξτε την τουαλέτα. Ναι, οκ, δεν ξεσκονίζεις, αλλά πρέπει να αδειάσουμε την τουαλέτα, παιδιά. Να το, την αδειάζει εδώ ο Geo Mug, είναι σφασί. Γαμώτο, είναι βρώμικα. Και η Μαριέτα φτιάχνει μόνη της ηλεκτρισμό. Εντάξει, είναι γεμάτο. Χρησιμοποιεί και την τουαλέτα, δεν τελείωσε, όπως βλέπετε. Τα πλύνει και τα χέρια του. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα κάποιος να αδειάσει την τουαλέτα, γιατί φοβάμαι μη γίνει κανένα λάθος και κατουρηθούν επάνω τους. Έτοιμα τα storage box, πρέπει μέσα εδώ να διαλέξουμε τι θα μπει. Θα μπουν τα πάντα. εκτός από organic, θα το φτιάξουμε αργότερα αυτό και κάνουμε copy settings και μπαίνουν σε όλα. Τα organics προς το παρόν δεν μας πειράζει η άλγη, αλλά όταν βγάλουμε και άλλα πράγματα που είναι κακά θα μπουν αυτόματα εδώ. Θα προτιμούσα να είναι στο πάτωμα όλα αυτά τα οργανικά πράγματα γιατί είναι λίγο πιο επικίνδυνα. Η Αλεξάνδρα Ράλι πάει πολύ επικίνδυνα να παίξει εδώ πέρα, πάρα πολύ επικίνδυνα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Με priority 9 σκάψτε όλο αυτό. Θα παγιδευτεί εδώ πάνω και θα πνιγεί η Αλεξάνδρα. Πηγαίνετε όλοι και σκάψτε. Νομίζω πως θα την γλιτώσει. Αλλά μήπως την γλιτώσει και το sign bag. Δεν θέλω να φύγει από εκεί πέρα. Θέλω να είναι παγιδευμένο για πάντα. Ωραία, επίσης κάποιος να αδειάσει και αυτό. Γίνεται. Κάποιος πρέπει να το αδειάσει. Ήρθε η Αλεξάνδρα. Ορίστε. Το πρώτο research έγινε και ξεκλειδώσαμε το water cooler. Το οποίο λέει ότι κατά το διάλειμμα που κάνουν οι duplicants τους ανεβάζει το ηθικό. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ νερό. 1 κιλό βασικά per use. Και το decor του λέει συν 10. Θα μπορούσα να κάνω deconstruct αυτά τα δύο για να μπει εκεί πέρα, πιστεύω. Ας βάλω μια πόρτα εδώ πέρα. Εδώ πέρα για να ξεκινήσει σιγά σιγά και το σκάψιμο. Ωραία, μια πόρτα θα μπει εδώ. Καταρχήν να δούμε εδώ μαζεύεται το διοξείδιο του άνθρακα. Αν πατήσουμε gas, βλέπετε το διοξείδιο του άνθρακα. Είναι το μαύρο, σιγά σιγά μαζεύτηκε. Θέλω να φτιάξουμε, πηγαίνοντας εδώ που λέει food, ration box, είναι αυτό εδώ πάνω. Θα βάλουμε ένα εδώ πέρα. Να δούμε αν θα καταφέρει να γεμίσει ο κόσμος. Και εδώ πέρα πρέπει να αρχίζουμε να μαζεύουμε σιγά σιγά. Και αν βλέπετε εδώ η Αλεξάνδρα, κοιτάξτε τι κάνει. Έχει πάρει από την τουαλέτα που την αδειάσαμε και έχει ρίξει χώμα εδώ πέρα. Το οποίο θέλει ένα κάτεμα από ό,τι λέει. Μόλις τελειώσει η Αλεξάνδρα. Αυτό βγάζει polluted oxygen. Έχει τελειώσει. Το πράσινο είναι το polluted oxygen. Αυτό εδώ. Από εδώ πέρα βγαίνει καινούριο συνέχεια. Οπότε πρέπει, βλέπετε, αυτή η φούσκα ήταν. Να περιμένουμε να γίνει το polluted dirt, να φύγουν τα μικρόβια. Αν δείτε κάτω-κάτω, εδώ πέρα, λέει polluted dirt πόσο έχει, πόσα μικρόβια, τα οποία μειώνονται συνέχεια. Όταν μειωθούν, βλέπετε εδώ και το dirt μειώνεται. Θα μπορεί να γίνει ένα κανονικό dirt όπως έχουμε εδώ πέρα, πολύ dirt. Είναι η βρώμα γενικότερα, αλλά απλά θέλουμε να είναι χωρίς μικρόβια. Αυτό κοιτάμε να κάνουμε μέσα από αυτό το μηχάνημα. Σιγά σιγά λέω να μπούμε και εδώ μέσα. Βασικά με σκάλα. Μέχρι εδώ κάτω. Και να αρχίζουμε σιγά σιγά να σκάβουμε. Θα το δούμε, θα το κάνω σιγά σιγά αυτό για να μην γίνει χαμός. Και σπάσει κανένα νερό και μας πλημμυρίσει εδώ κάτω. Να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν έχει και οξυγόνος να δουλέψει κάποιος εδώ πέρα πολύ εύκολα. Το dirt εδώ μεταξύ το παίρνουμε από εδώ και το βάζουμε στο planter box, έτσι. Κάθε Millwood για να γίνει κάνει 3 ημέρες για να γίνει και κάθε μέρα πρέπει να του βάζεις 10 κιλά dirt στο κάθε ένα από αυτά εδώ. Εκεί χρειάζεται. Και εδώ πέρα είναι έτοιμο το ration box, θα βάλουμε τα πάντα εδώ μέσα. Τα πάντα. Θα μετακινηθούν εδώ και αυτό το ration box θέλουμε να γίνει deconstruct. Το οποίο λέει ότι είναι unrefrigerated. Αυτό είναι σε sterile atmosphere, το οποίο φεύγει και έρχεται συνέχεια. Πρέπει να πάρει κάποιος... είναι απαραίτητο. Βάλτε τα φαγητά εδώ μέσα. Ήρθαν να φάνε. Επίσης είναι έτοιμο και το water cooler. Θα μπει εδώ πέρα. Έτοιμο και το research. Με το supercomputer εδώ πέρα. Το supercomputer χρησιμοποιεί και νερό. Dirt χρησιμοποιεί ο απλός υπολογιστής για να κάνει research. Το supercomputer θέλει νερό για να λειτουργήσει. Θα μας τρώει λίγο νερό αυτό. Το καινούργιο research που θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή εγώ είναι να φτάσουμε στο σημείο εδώ να φτιάξουμε decor και λάμπες. Χρειαζόμαστε τις λάμπες. Για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη βάση λίγο πιο όμορφη πλέον. Έχουν ήδη ξεκινήσει και βάζουν πράγματα σε αυτό το storage bin. Εδώ βλέπω συνεχίζουν ακόμα το σκάψιμο. Και δεν έχουν και πάρα πολύ οξυγόνο για να γίνει. Ήρθε και η Αλεξάνδρα να μας γεμίσει με κόκκινο αέριο, το φυσικό της το αέριο. Όπως είπα, όλο αυτό γίνεται. Θέλω να κάνω εδώ πέρα, εάν θα γίνει κιόλας, ένα διάδρομο μέχρι εδώ πέρα και να κυλήσει όλο το νερό εδώ μέσα. Αυτό θέλω να κάνω για αρχή. Να αδειάσει το νερό από εδώ και να μπορέσουμε να χτίσουμε πράγματα εδώ. Μετά θα κάνουμε μια τρυπίτσα εδώ πέρα, γκλουκ, και θα γεμίσει η πισίνα μας. Συνήθως όταν κάνουν τέτοια πράγματα πάνε στραβά. Ελπίζω να μην κάνω λάθος αυτή τη φορά. Βλέπετε εδώ τα πρώτα μας Millwood είναι έτοιμα. Κάπως πρέπει να τα μαζέψει. Δεν έχουμε κάποιον farmer, η αλήθεια είναι. Θα έρθει ο Λεωνίδας όμως να το πάρει εδώ, βλέπετε. Δεν είναι farmer, όμως κάτι θα γίνει. Τα μάζεψε. Μετά θέλει άλλες 3 μέρες τώρα για να βγάλει καινούργια. Θα τα βάλουμε εδώ πέρα, το οποίο είναι σε ατμόσφαιρα όπως πρέπει για να. Λέει τα μικρόβια, λέει. Αργούν πολύ να χαλάσουν το φαγητό πλέον εδώ πέρα. Ω, έχουμε καινούριο άτομο που μπορεί να έρθει στην παρέα μας. Για να δούμε. Έχουμε τύπο ο οποίος είναι καλός για την κουζίνα. Χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος είναι καλός στην κουζίνα και θέλουμε και κάποιον που είναι καλός στη φάρμα. Δεν το φωνάζουμε ακόμα, αλλά όταν φτιάξουμε κουζίνα δεν θα τον κάνω reject. Θα τον φωνάξουμε όταν έρθει η ώρα. Ου, φτάσαμε ως εδώ. Αυτό είναι καλή η φάση. Λέτε σιγά σιγά να ανοίξουμε. Ας αφήσουμε να τελειώσουν και με αυτό εδώ και μετά. Ο τρόπος για να το κάνουμε θα είναι να φέρουμε σκάλα που θα έρχεται εδώ. Ναι, επίσης θέλω το priority σε αυτό να είναι 6 και 6, να τελειώνουμε με αυτό. Δεν θέλω γενικά να πατάνε μέσα στα νερά οι duplicants, γιατί αρρωσταίνουν κιόλας. Από οξυγόνο τα πάμε πάρα πολύ καλά και γενικότερα τώρα που θα σκάψουμε εδώ από κάτω θα κατέβει κι άλλο κάτω το διοξείδιο του άνθρακα. Ανυπομονώ να ανοίξω την τρύπα εδώ πέρα. Ωραία, ανοίξτε. Ανοίξτε να φύγει το νερό. Επιτέλους. Μπορούμε σιγά σιγά να ανοίξουμε εδώ. Βασικά όχι, να μην ρισκάρουμε τόσο. Μέχρι εδώ καλά είναι. Και αυτό μπορούμε να ανοίξουμε. Για να κυλήσει πιο εύκολα το νερό. Έτοιμο και το research. Νομίζω πως είναι ώρα να αρχίσουμε να ξεκλειδώνουμε το coal generator. Θέλω να αρχίσουμε να καίμε κάρβουνο και ηλεκτρισμό. Κάρβουνο έχουμε. Έχουμε 7,5 τόνους κάρβουνο. Νομίζω είναι κρίμα να ασχολείται κάποιος να κάνει συνέχεια ρόδα εδώ πέρα. Δεν αξίζει, γιατί το ένα άτομο αυτό το χρειαζόμασταν σε κάποιο άλλο σημείο. Ας δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ πέρα. Ωραία, και θέλω να φτιάξουμε tiles που θα έρχονται μέχρι εδώ. Βασικά θέλω να φτιάξω και 2 tiles εδώ πέρα. Θα σας πω τώρα πώς θα το λειτουργήσουμε. Ας φτιάξουμε για αρχή εδώ πέρα ό,τι μπορούμε. Εδώ βλέπετε πνίγεται ένα από αυτά που τρώνε μέταλλα και χέζουν κάρβουνο. Πνίγεται και θα γίνει φαγητό όταν πεθάνει. Να το. Και έγινε meat. Μια χαρά. 3.000 θερμίδες, δεν μας χάλασε καθόλου. Ήρθε και το μάζεψε ο Geo Mug. Το κουβαλάει εδώ πέρα, στην πλάτη του. Πήγαινε και αποθήκευσέ το. Τσακ, κατευθείαν. Πάμε πάρα πολύ καλά από φαγητό γενικότερα. Έχουμε και άλλα, μην αγχώνεστε. Και αυτά γεννάνε και άλλα και γίνονται όλο και περισσότερα. Λοιπόν, τώρα εγώ σιγά σιγά τους βάζω εδώ να χτίζουν αυτό. Για να μετακινήσουμε το νερό σιγά σιγά προς εδώ και να το κλείσουμε. Βλέπετε, μόλις κλείσουμε εδώ, το νερό θα μετακινείται προς τα δεξιά. Επίσης ήρθε καιρός τώρα πλέον, εφόσον έφυγε το νερό από εδώ πέρα, να φτιάξω ένα καινούργιο όροφο. Με 2 πόρτες, κανονικότατα, και εδώ πρέπει να μπει μια πόρτα. Τα πλάκια είναι λίγο πιο ψηλά, δεν πειράζει. Νομίζω μπορεί να σκραφαλώσουν οι duplicants εδώ πέρα, οπότε είμαστε μια χαρά. Και επίσης πρέπει να σκαφτεί όλο αυτό. Έτοιμο το research και είναι έτοιμο και το coal generator. Εδώ πέρα είναι. Παράγει διοξείδιο του άνθρακα, παράγει συν 600 W το δευτερόλεπτο, ενώ αυτό που τρέχει είναι 400 και χρειάζεται κάποιος να τρέχει συνέχεια. Εδώ απλά το βάζεις coal, κάρβονο μέσα και καίει μόνο του αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δημιουργεί θερμοκρασία, συν 9. Οπότε πρέπει να προσέχουμε που είναι κοντά στα φυτά μας. Θα ήθελα να είναι όσο πιο μακριά γίνεται. Για αρχή δεν ξέρω αν θα υπάρξει πρόβλημα. Θα το δούμε αυτό. Μισό λεπτάκι δώστε μου να το προχωρήσουμε να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω το επόμενο χρήσιμο πράγμα που έχουμε να ξεκλειδώσουμε είναι ό,τι αφορά τα υγρά. Σωλήνες για να περνάνε υγρά, υπάρχουν αντλίες για να ρουφάνε υγρό και επίσης πιο μετά μπάνια, μπανιέρες, νητήρες και εξελιγμένα πράγματα και όχι αυτά που χρησιμοποιούμε εδώ πέρα που βλέπετε απλά το βγάζεις έξω το σκατάκι και πας μετά και το σκάβεις εδώ πέρα. Να πάμε να εξελιχθούμε λίγο σαν άνθρωποι. Θα φτιάξουμε και καλύτερα δωμάτια, μην τα βλέπετε έτσι αυτά. Σιγά σιγά θα φτιάξουμε πάρα πολύ. Ξενοδοχείο τρίστερο θα είμαστε εδώ πέρα. Αυτό το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι λίγο επεισόδιο ρουτίνας. Κάνουμε καθημερινές εργασίες και τα καλύτερα έρχονται σύντομα, παιδιά. Θα δείτε, θα γίνουν τρελά πραγματάκια. Ακόμα δεν έχει πεθάνει κανένας, έτσι. Αν θυμάστε τις παλιές σειρές, πάντα είχαμε προβλήματα. Προς το παρόν πάει μια χαρά. Και είμαστε 27.000 θερμίδες. Με διοξείδιο του άνθρακα εδώ πέρα, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Και μην σας πω ότι θα το τολμήσω σιγά σιγά να βάλω ένα coal generator εδώ πέρα. με ένα jumbo battery και θα τρέξουμε τα καλώδια εδώ πάνω από τη σκάλα να ενωθούν με αυτό εδώ. Μήπως γλιτώσουμε το ποιος κάνει εδώ πέρα. Εδώ θα αρχίσουν να κάνουν μπαταρία. Θα τρέχουν στη ρόδα όταν φτάνει η μπαταρία στο 20%. Εάν φτάνει ποτέ. Φτιάχνουν το καλώδιο μέχρι το κάτω. Βλέπετε σιγά σιγά. Θέλω να δω πόσο περισσότερο θα αρχίσουν να δημιουργεί θερμότητα εδώ πέρα. Προς το παρόν είναι δροσερά. Εδώ ήδη φτάσαμε σε θερμά πράγματα, βλέπετε, και αρχίζει και θερμαίνεται και η βάση μας σιγά σιγά. Γι' αυτό δεν έχω βάλει ακόμα τα πολύ ωραία. Θέλω να φτιάξω καλύτερες φάρμες, αλλά είναι πιο ευαίσθητες στην θερμοκρασία. Πρέπει να προσέχω, θα τις βάλω πιο ψηλά. Λοιπόν, και εδώ πέρα τι έχει γίνει τώρα. Φτιάξαμε αυτό. Το βάζω priority 6. Εδώ τι γίνεται. Φέρνουμε coal και ξεκινάμε να κάνουμε ηλεκτρική ενέργεια. Εάν δείτε, βγάζει διοξείδιο του άνθρακα βέβαια αυτό, έτσι. Οπ, έτοιμο και το research που θέλαμε. Το οποίο ξεκλειδώνει νεροχύτη, έτσι. Ξεκλειδώνει μπάνια. Ξεκλειδώνει τουαλέτες. Τελευταίας τεχνολογίας. Και mesh tiles, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα, θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Αφού κάναμε και το νερό, λέω να πάμε και στον αέρα. Θέλω να ξεκλειδώσουμε σωλήνες για να περνάει μέσα αέρας, εξαιρισμός γενικότερα, βαλβίδες, πόρτες οι οποίες δεν είναι φτιαγμένες από τρύπες και δεν αφήνουν αέριο να περνάει από εδώ και από εκεί, και tiles τα οποία περνάνε, αφήνουν να περάσει αέρας μέσα από το τοίχο. Όπως βλέπετε, αυτό εδώ βγάζει το διοξείδιο του άνθρακα και φτιάχνει ηλεκτρισμό, δεν χρειάζεται κανένας να κάνει ρόδα. Τώρα έχουμε δύο μπαταρίες οι οποίες δημιουργούν σίγουρα θερμότητα. Βλέπετε, ξεκίνησε σιγά σιγά να γίνεται κόκκινο εδώ πέρα. Ελπίζω να μην είναι πάρα πολύ. Οπ, ήρθε εδώ μέσα ο Geo Mug. Το θηρίο έδωσε sandstone και κάποιος πρέπει να πάει να το φτιάξει. Σκουπίζει και τα πόδια του. Geo Mug είναι σε φάση. Οχ, λέρωσα. Παιδιά, ήρθε η ώρα να κλείσουμε το τελικό τείχος εδώ πέρα, να φτιάξουμε το τείχος που χρειάζεται ώστε να δημιουργηθεί η άκρη της πισίνας. Θα γίνει τώρα από τους double can μας. Αν δείτε, είμαστε έτοιμοι να πανηγυρίσουμε ότι ναι, με επιτυχία μεταφέραμε το νερό από εδώ πέρα, το μεταφέραμε εδώ. Ήταν κάτι πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο, μπορούσε να κατουρίσει μέσα κάποιος. Αν κάποιος κατουρίσει μέσα στο νερό, δημιουργούνται μικρόβια και αχρηστεύεται. Θα πάθουν όλη τη λυτρίαση. Τώρα ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε. Μια τρυπίτσα κάπου και όλα θα γίνουν τέλεια. Δηλαδή, αν αφήσουμε εδώ να φτιάξουμε μια σκάλα. Και μπορούμε να σκάψουμε τα πάντα μετά. Θα ενώσουμε τις δύο πισίνες. Μαζεύουμε και το νερό μας. Μαζεύουμε και το φαγητό μας. 24.000 θερμίδες. Με 4 άτομα τα πάμε μια χαρά. Η Μαριέτα έχει ξεσκιστεί πάρα πολύ στο research. Συνεχίζει ακάθεκτη. Και όπου να είναι, θα ανοίξει η τρύπα για το νερό. Ορίστε. Και θα γίνει εδώ μέσα ό,τι καλύτερο, παιδιά. Ενώσαμε το νερό μας. Χειροκροτάνε, μπράβο τους. Έγινε και το research. Ό,τι έχει να κάνει με αέρα πλέον καταφέραμε και το φτιάξαμε. Βαλβίδες εδώ πέρα και airflow tiles τα οποία θα βοηθήσουν. Θα τα βάλουμε στο επόμενο επεισόδιο να δείτε τι γίνεται. Τώρα έπαθε υποθερμία ο Λεωνίδας. Επειδή ήταν μέσα στο νερό που είναι κρύο το νερό, 22 βαθμούς Κελσίου, έπαθε υποθερμία. Ρίχνει τα στατιστικά του. Θα περάσει σε 0,3 μέρες λέει, δεν θα είναι για πολύ ακόμα. Ας ελπίσουμε. Βλέπετε εδώ πέρα βγάζει μπουρμπουλήθρες από πάνω και φταρνίζεται. Φταρνίζεται και η Αλεξάνδρα. Έπαθαν πρόβλημα και οι δύο. Τους αγχώσαμε. Βλέπετε και το στρες έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Αλλά αυτό θα κρατήσει για λίγο, παιδιά. Σιγά σιγά θα φτιάξουν τα πράγματα. Έχουμε την καλύτερη πισίνα εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Έχουν πρόβλημα μεταξύ τους. Λυπάμαι τους καημένους. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε ό,τι κάναμε ως τώρα. Απλά φέρουμε μια σκάλα μέχρι κάτω-κάτω. Καινούρια. Και εδώ μπορούμε επιτέλους να διαλύσουμε ό,τι είχαμε φτιάξει. Γιατί το κάναμε μόνο και μόνο για να σμπρώξουμε το νερό. Αυτό το νερό πλέον δεν χρειάζεται εδώ, deconstruct, γιατί δεν φτάνει καν το καλαμάκι μέχρι κάτω. Θα μεταφέρουμε αλλού την πηγή. Λοιπόν, και τα πρώτα airflow tiles θα τα βάλουμε εδώ πέρα. Θα μπορεί να περπατάει κάποιος εδώ πέρα, ο αέρας θα πέφτει κάτω, δεν θα περνάει σαν να μην υπάρχουν αυτά. Θα σταματάει το νερό, αλλά όχι ο αέρας. Και μετά μπορώ να κόψω και όλα αυτά. Λοιπόν, κάπως έτσι. Και έχοντας κάνει τεράστιο έργο εδώ πέρα, να βλέπετε πως αυτά που νομίζω μπορούν να φύγουν και να είναι στο ίδιο επίπεδο, έχω φτιάξει μια πάρα πολύ καλή κατασκευή όσον αφορά το νερό μας. Το βολέψαμε. Το βολέψαμε εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι όχι χύμα μέσα σε μια λακκούβα. Είναι ό,τι καλύτερο. Έχουμε θεματάκι με το που θα βάλουμε το dirt μας. Τέλος πάντων, θα φτιάξουμε καινούργια πράγματα, γιατί καθώς εμείς φτιάχναμε όλο αυτό, φτιάξαμε σίγουρα coal generator, που το coal ήταν 7,7 τόνι, πήγε 6,8. Είδατε πως έχουμε θέμα με το coal, θα δείτε στην πορεία τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε παραπάνω κάρβουνο. Έχουμε φτιάξει εδώ και μίσαμε τα storage boxes. Ξεκινάει να θερμαίνεται λίγο εδώ πέρα το πράγμα εξαιτίας αυτού που κάναμε, ειδικά αν είχαμε βάλει και περισσότερα εργαλεία, περισσότερες μηχανές. Και όσο γινόταν όλο αυτό, research, παιδιά. Το research που έκανε η τύπισσα, η Μαριέτα, όσο γινόταν όλο αυτό, ήταν απίστευτο. Έχουμε κάνει οτιδήποτε χρειάζεται που να μην θέλει super computer, δηλαδή να έχει την από κάτω μπάρα. Όποιο έχει μία μπάρα το έχει κάνει, πέρα από αυτό και αυτό που θα γίνουν είναι σύντομα. Αυτά εδώ δεν μας πειράζουν προς το πρώτο το φαρμακείο. Όλα τα υπόλοιπα έχουν γίνει. Θα τα δούμε στα επόμενα επεισόδια, καθώς θα φτιάξουμε και super computer και θα κάνουμε super duper νέα δωμάτια, γιατί μείναμε λίγο στάσιμοι και αφιερώσαμε ένα ολόκληρο επεισόδιο με το να φτιάχνουμε το νερό μας. Τον νοικοκυρέψαμε, το κάναμε όσο καλύτερο γίνεται. Όπως και να έχει, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, αφήστε ένα like και θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.